Πριν αρκετά χρόνια, μια αγαπημένη συνάδελφος, ενδοκρινολόγος, η οποία με έχει συστήσει σε πάρα πολλούς από τους ασθενείς της, τους οποίους παρακολουθώ εγώ για το πρόγραμμα διατροφής τους, μου είχε κάνει την τιμή να περάσει από το γιατρείο για να μου φέρει ένα συγγενήτη να ξεκινήσει πρόγραμμα διατροφής μαζί μου. Πριν αρχίσουμε να συζητάμε το ιατρικό ιστορικό του συγγενή τη, πιάσαμε την κουβέντα γιατί μου είπε ότι μόλι είχε επιστρέψει από ένα συνέδριο διαβιτολογία στο εξωτερικό. Σύντομα, η κουβέντα έφτασε στο ερώτημα Πόση σημασία παίζουν τα γονίδια στην πιθανότητα να εμφανίσει κάποιο διαβήτη. Η αγαπημένη ενδοκρινολόγο με ενημέρωσε ότι σύμφωνα με τι τελευταίε μελέτε υπολογίζεται ότι η πιθανότητα να εμφανίσει κάποιο διαβήτη οφείλεται κατά 80% σε γονίδια. Αυτό το πράγμα με άφησε άναυδο. Αυτό που άκουσα απέχει πάρα πολύ από την καθημερινή κλινική μου εμπειρία. Αυτό που βλέπω καθημερινά στο γιατρίο μου είναι ότι έρχονται πολλοί πελάτες που πάσχουν από διαβήτη και ενώ λαμβάνουν πλούσια αντιδιαβητική αγωγή, μετά από μερικούς μήνες το στις διατροφής και αλλαγή τρόπου ζωής, καταφέρουν χωρίς μεγάλες θυσίε να διώξουν τα περισσότερα, αν όχι όλα τα φάρμακα για το διαβήτη. Αν λοιπόν η πάθηση είναι κατά 80% θέμα γονιδίων, τότε πώ είναι δυνατόν στο γιατρό μου η συντηρητική πλειοψηφία των ασθενών με διαβήτη που παρακολουθώ να καταφέρουν να σταματήσουν τη φαρμακευτική του αγωγή και να μπορούν να ρυθμίσουν το ζάχαρό του μόνο με σωστή διατροφή και μερικέ φορέ με τι κατάλληλε βιταμίνε. Από την άλλη, υπάρχουν πολλέ μελέτε που δείχνουν ότι όντω υπάρχει ένα πολύ ισχυρό γονίδιο για την ανάπτυξη του ζαχαρόδιαβήτη. Άρα, πού είναι η αλήθεια. Είναι αυτή που βλέπω καθημερινά στο γιατρείο ή σε αυτό που λένε οι μελέτες. Υπάρχει τρόπος να χωρέσουν και τα δύο, αρκεί να καταλάβουμε τι εννοούμε όταν λέμε ότι η πιθανότητα να εμφανίσει κάποιος διαβήτη έχει ισχυρή γονιδιακή αιτιολογία. Σήμερα θέλω να το εξηγήσω για να γίνει απόλυτα κατανοητό από όλους. Σύμφωνα με τις τελευταίες μελέτες υπολογίζεται ότι το 50% των ανθρώπων Πράγμα που σημαίνει λίγο πολύ οι μισοί άνθρωποι που γνωρίζετε έχουν προδιάθεση για διαβήτη. Έχουν δηλαδή τα γονίδια τα οποία κάτω από κάποιες συνθήκες θα τους κάνουν να εμφανίσουν διαβήτη. Θα ξεκινήσω ερμηνεύοντας πρώτα τι σημαίνει το αντίθετο. Τι σημαίνει ότι κάποιο δεν έχει προδιάθεση για διαβήτη. Οι μισοί άνθρωποι που γνωρίζετε δεν έχουν προδιάθεση για ζάχαρο. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει το εξής οι άνθρωποι που δεν έχουν προδιάθεση για διαβήτη, όσα κιλά και να πάρουν, όσο κακή διατροφή και αν κάνουν, ακόμα και αν δεν κινούνται ποτέ στη ζωή τους σαν μορφή ή δραστηριότητα, δεν θα εμφανίσουν διαβήτη. Αυτοί είναι οι συνάνθρωποι μας που είναι οχυρωμένοι 100% τα 100 από το διαβήτη. Ακόμα και αν κάνουν όλα τα λάθη στον τρόπο ζωή που συνδέονται με αυξημένη πιθανότητα εμφάνιση διαβήτη, δεν θα εμφανίσουν ποτέ διαβήτη. Το ζάχαρο στο αίμα του θα είναι μονίμως 75 με 85 και η γλυκοζηλιωμένη του θα είναι πάντα 5 έω 5,5. Αυτή είναι η τυχερή ω προ το διαβήτη. Σπουδαίο και σημαντικό. Πάμε να δούμε τους άλλους μισούς οι άλλοι μισοί άνθρωποι που γνωρίζετε έχουν προδιάθεση για διαβήτη. Πράγμα που σημαίνει ότι κάτω από κάποιες συνθήκες θα εμφανίσουν αυξημένο ζάχαρο στο αίμα που μακροχρόνια θα οδηγήσει σε μια σειρά από δυσάρεστες συνέπειες για την υγεία τους. Αυτό όμως δεν είναι το ίδιο για όλους. Κάποιοι θα πρέπει να έχουν πάρα πολύ αυξημένο βάρος, ας πούμε 200-250 κιλά και να έχουν πάρα πολύ άσχημη διατροφή ώστε να εμφανίσουν διαβήτη. Ενώ κάποιοι άλλοι, ακόμα και, αν κάνουν, ακόμα και αν τα κάνουν όλα τέλεια, πάλι θα εμφανίσουν διαβήτη. Φυσικά οι περισσότεροι βρίσκονται στη μέση αυτού του εύρου. Άρα η προδιάθεση δεν είναι κάποια καταδίκη. Τουλάχιστον για τη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που έχουν προδιάθεση. Ένα μικρό ποσοστό, τη τάξη του 5% των ανθρώπων που έχουν προδιάθεση για διαβήτη, ακόμα και αν ακολουθούν τι οδηγίε αλλαγή τρόπου ζωή τέλεια, πάλι θα εμφανίσουν διαβήτη οι υπόλοιποι, που είναι πάνω από 95%, θα εμφανίσουν διαβήτη μόνο εάν δεν ακολουθούν έναν τρόπο ζωής που προλαμβάνει το διαβήτη. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να εμφανίσει διαβήτη αν το βάρος του φτάσει στα 100 κιλά. Κάποιο άλλο αν το βάρος του φτάσει στα 120 κιλά και ούτω καθεξής. Μπορεί δύο άτομα να έχουν το ίδιο βάρος και την ίδια προδιάθεση για διαβήτη και ο ένας από τους δύο να μην εμφανίσει διαβήτη γιατί γυμνάζεται συστηματικά. Η μπορεί δύο άνθρωποι να έχουν την ίδια προδιάθεση για διαβήτη, να έχουν το ίδιο βάρο και ο ένα να μην εμφανίσει γιατί έχει σωστή διατροφή. Αυτό που θέλω να γίνει κατανοητό από το βίντεο είναι ότι όντω τα γονίδια παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην πιθανότητα εμφάνιση διαβήτη, αλλά ο διαβήτη είναι αναπόφευκτο μόνο για ένα πολύ μικρό ποσοστό ανθρώπων. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που έχουν προδιάθεση για διαβήτη δεν θα εμφανίσουν ποτέ αν εφαρμόσουν αυτά που λέμε ξανά και ξανά μέσα από το κανάλι. Δηλαδή χαμηλό βάρος, απουσία κοιλιακού λίπους, σωστή διατροφή και συστηματική άσκηση. Αν φτάσατε μέχρι εδώ, είμαι σίγουρος ότι σας ενδιαφέρει πολύ το θέμα του διαβήτη. Θα σας συνιστούσα τότε να δείτε το βίντεο που εμφανίζεται στα δεξιά μου που παρουσιάζει ποιες ομάδες τροφών φαίνονται σε προοπτικές μελέτες να μειώνουν σημαντικά την πιθανότητα να εμφανίσει κάποιος διαβήτη και ποιες την αυξάνουν. Είμαι σίγουρος ότι σας ενδιαφέρει πολύ και πρέπει να το δείτε. Σας ευχαριστώ πολύ.